Συνεχίζονται οι ελλείψει καθηγητών στον Εύρο παρόλο που η νέα σχολική χρονιά βρίσκεται στο κατόφλι. Σύμφωνα με τον ερετό εκπρόσωπο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, Χάρη Κουσινίδη, υπάρχουν περίπου 120 κενά στι θέσει των καθηγητών, γεγονό που απορρέει από τα μνημόνια που εφαρμόστηκαν στην χώρα. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με προβλήματα πολλά, με ελλείψει οπωσδήποτε πάρα πολύ μεγάλε, όπω και κάθε χρονιά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια, με την πολιτική των μνημονίων, όπω γνωρίζετε και γνωρίζει όλο ο κόσμο, η παιδεία έχει μπει στο στόχαστρο. Ελλείψει, προβλήματα, δυσκολίε που δεν επιλύονται, είναι τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Αυτή τη στιγμή, εμεί υπολογίζουμε στον εύρο πάρα πολύ μεγάλες δηλαδή μία εκτίμηση, αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση, δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς, είναι 120 με 130 περίπου κενά. Ε, δεν ξέρω και αν και πόσο θα μπορέσει το Υπουργείο να ανταποκριθεί. Εμείς όμως είμαστε εδώ να αγωνιστούμε, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές για καλύτερα σχολεία. Ο κύριο Κουσινίδη τονίζει ότι το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει άμεσα να προβεί σε τοποθετήσει αναπληρωτών καθηγητών, καθώ σύντομα ξεκινάει η σχολική χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ζητήθηκε για δεύτερη φορά η υποβολή δηλώσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να προκληθούν περαιτέρω καθυστερήσει. Θα πρέπει εφόσον έχει ληφθεί άδεια από την τριμπελή επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω των εκλογών τη εκλογική διαδικασία, θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο να ξεκινήσει τη διαδικασία ε, πρόσφυγε αναπληρωτών. Βεβαίω εκεί έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση, διότι ε, ήδη καλούνται ξανά οι αναπληρωτέ να υποβάλουν αιτήσει. Αυτό σημαίνει μια πολύ μεγάλη ε, έτσι, ε, δυσκολία, αλλά και καθυστέρηση. Αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όσο το, δηλαδή το Υπουργείο πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην πρόσφυγη των αναπληρωτών. Χωρί του αναπληρωτέ, ο Εύρο θα έχει πάρα πολλέ ελλείψει. Διότι ήδη ολοκληρώθηκαν οι αποσπάσει. Έχουμε μια εικόνα. Και σα λέω ότι θα χρειαστούμε αυτή τη στιγμή με τι ενδείξει που έχουμε τώρα. Το νούμερο που σα είπα, 120 με 130 περίπου κενά, κυρίω σε φιλολόγου, μαθηματικού, τεχνικέ ειδικότητε. Τα μνημόνια έχουν διαλύσει την εκπαίδευση και την υγεία, κατέληξε ο κ. Κουσινίδης. Εμεί δεν επηρεαζόμαστε από τι εκλογικέ διαδικασίε. Βεβαίω, σίγουρα η πολιτική που θα ασκηθεί έχει σχέση με την παιδεία, αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια τη συμβαίνει όποιο κόμμα και να περάσει. Το αποτέλεσμα είναι μνημόνιο. Και το μνημόνιο έχει διαλύσει την παιδεία και την υγεία. Έτσι, εμεί να ευχηθούμε η εκλογική διαδικασία να βγάλει τέτοιο αποτέλεσμα που τα μνημόνια να μείνουν στην ιστορία. Να μείνουν μόνο σαν μια απεχθή ιστορική ανάμνηση. Και μια ευχή για για όλου. Καλή σχολική χρονιά, με υγεία, καλή φώτιση. Και βεβαίω αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε από την πλευρά μα είναι αγωνιστικότητα, επαγρύπνηση για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση και να διεκδικήσουμε καλύτερη παιδεία και για τον νομό μα και για όλη τη χώρα συνολικά.